Ερωτήσεις κατανόησης 1. Σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις να κυκλώσετε το γράμμα α αν ο ισχυρισμός είναι αληθής και το γράμμα ψ αν ο ισχυρισμός είναι ψευδής. Στην πρώτη λοιπόν ερώτηση λέει ότι αν το ημίτονο ω ίσον με 1 τότε υποχρεωτικά και το συνημίτονο ω θα είναι 0. Αν αυτό το σκεφτούμε λίγο στον τριγωνομετρικό κύκλο, τότε Αφού το ημίτονο μας λέει ότι είναι ίσον με 1, ξέρουμε πού βρίσκεται η τελική πλευρά αυτής της γωνίας. Θα βρίσκεται αναγκαστικά στο σημείο β, γιατί μόνο στο σημείο β συμβαίνει η τεταγμένη να είναι 1, να είναι μία ακτίνα. Αν λοιπόν το ημίτονο ω κάνει 1, όπως λέει σε αυτή την πρώτη ερώτηση, τότε βρισκόμαστε στο σημείο β, και φυσικά σε εκείνο το σημείο πράγματι η τεταγμένη, δηλαδή το συνήτονο, είναι 0. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο ισχυρισμό είναι αληθής. Δεύτερος, αν το συνημήτωνο ω είναι 0 τότε υποχρεωτικά το ημήτωνο είναι 1, το αντίστροφο είναι αυτό. Αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί αν το συνημήτωνο είναι 0 τότε η γωνία ω θα βρίσκεται είτε στο σημείο β είτε όμως μπορεί να είναι και στο σημείο β τόνος. Γιατί αυτά τα δύο σημεία του τριγωνομετρικού κύκλου είναι που έχουν συνημήτωνο ίσο με 0. Τετμημένη ίσου με το 0. Τότε όμω το ημίτονο ή θα είναι 1 ή μπορεί να είμαστε στο σημείο β' τόνο και η, τετμημένη, η τεταγμένη να είναι μείον 1. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι ψευδής ισχυρισμό. Υπάρχει γωνία ω με ημίτονο ω και συνμίτονο ω ίσον 1. Για να δούμε σε αυτή την τρίτη τι μπορεί να συμβαίνει. Το ημίτονο ω και το συνμίτονο ω εμεί γνωρίζουμε ότι είναι η μήτωνο του ω πάντα ανάμεσα στο μείον 1 και στο συν 1, αλλά και το συνημήτωνο του ω ανάμεσα στο μείον 1 και το 1. Αν τα προσθέσουμε λοιπόν κατά μέλη, εδώ θα γίνει μείον 2, μικρότερο ίσο από το ημίτωνο ω συν συνημήτωνο ω, μικρότερο ίσο του συν 2. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι το ημίτονο του ω συν το συνημίτονο του ω είναι ίσον με 2, αν ισχύει δηλαδή εδώ ισότητα, Σημαίνει ότι θα πρέπει και το ημίτονο του ω να είναι ίσον με 1 αλλά και το συνημίτονο του ω να είναι ίσον με 1. Τότε από τη βασική τριγωνομετρική ταυτότητα ημίτονο τετράγωνο ω και συνημίτονο τετράγωνο ω ίσον 1 θα έχουμε 1 στο τετράγωνο και 1 στο τετράγωνο ίσον 1 πράγμα άτοπο. Άρα λοιπόν αυτός ο ισχυρισμός θα πρέπει να πούμε ότι είναι ψευδής. Ένα άλλο τρόπος για να εξηγήσουμε ότι είναι ψευδή θα ήταν εξ αρχή. Αν πάρουμε αυτή, αυτό τον ισχυρισμό ότι η μίτονο ω και η συνειμήτωνο ω κάνει 2 και υψώσουμε στο τετράγωνο. Θα γίνει ότι το ημήτωνο του ω συν το συνειμήτωνο του ω, όλο μαζί στο τετράγωνο, είναι ίσο με 2 στο τετράγωνο. Άρα η μίτονο τετράγωνο ω συν το διπλάσιο γινόμενο 2 ημήτωνο ω επί συνειμήτωνο ω συνειμήτωνο συν στο τετράγωνο ω ίσον με 4. Και αυτό θα σημαίνει επειδή το ημίτονο τετράγωνο ω και ημίτονο τετράγωνο ω είναι 1, θα γινόταν λοιπόν 1 και 2 ημίτονο του ω επί συνημίτονο του ω ίσον με 4. Δηλαδή το 2 ημίτονο του ω επί συνημίτονο του ω ίσον με 3. Και διαιρώντας με το 2, το ημίτονο του ω επί το συνημίτονο του ω. Θα ήταν 3 δεύτερα, δηλαδή 1,5, το οποίο είναι μεγαλύτερο της μονάδας. Αυτό όμως είναι άτομο, δεν μπορεί να συμβαίνει, γιατί βέβαια αφού και το ημίτονο ω είναι μικρότερο ίσο της μονάδας και το συνημίτονο του ω είναι μικρότερο της μονάδας, το γινόμενο τους θα ήταν και αυτό μικρότερο ή ίσο της μονάδας. Όπως και να το εξηγήσουμε λοιπόν αυτό το πράγμα είναι ψευδές, προχωράμε στην τέταρτη ερώτηση, στην οποία λέει για κάθε γωνία ω, ότι ισχύει η ω ίσον τετραγωνική ρίζα 1 μείον των τετράγωνο ω. Αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε από τη βασική τριγωνομετρική ταυτότητα. Ξέρουμε ότι το ημίτωνο στο τετράγωνο ω είναι 1 μείον συνμήτωνο στο ετράγωνο ω, πράγμα που σημαίνει όμως ότι αν βάλουμε ρίζα, σκέτο το ημίτονο του ω θα είναι συνυπλήν τετραγωνική ρίζα του 1 μείον συνημήτωνο στο τετράγωνο ω. Σε αυτή τη σχέση που μας έχουν δώσει λείπει το συν πλήν, είναι μόνο το σύνεμμα, η 1 η ορίζα συν εμπασπιτός ή ένα μειορίζα του συνημήτωνο τετράγωνο ω, άρα και αυτή, αυτός ο σύσμος πρέπει να πούμε ότι είναι ε, ψευδής. Στην πέμπτη ερώτηση λέει το ημίτωνο τετράγωνο των 20 μοιρών και το ημίτωνο στο τετράγωνο των 70 μοιρών ότι κάνει ένα. Αυτές οι γωνίες δεν είναι άσχετες μεταξύ τους, οι 20 και οι 70 είναι συμπληρωματικές γωνίες. Θα μπορούσαμε δηλαδή αυτό το ημίτονο στο τετράγωνο των 70 να πούμε ότι είναι ημίτονο στο τετράγωνο του 90-20 να αλλάξει ο τριγωνομετρικός αριθμός δηλαδή το ημίτονο 90-20 γίνεται συνημίτονο των 20 υψωμένο μάλιστα στο τετράγωνο και βέβαια το άθροισμα τώρα αφού είναι η ίδια η γωνία κάνει πράγματι ένα. Άρα αυτό ο Πέμπτος ισχυρισμό είναι σωστός, είναι αληθής. Στη συνέχεια, έκτος ρωτάει αν για κάθε χ που ανήκει στο R ισχύει η σχέση ημίτωνο πι πλην χ ίσον ημίτωνο του μείον χ. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό. Εμείς έχουμε μάθει ότι το ημίτωνο του πι μείον χ είναι ίσο με ημίτωνο χ. Αυτό το μείον δηλαδή που έχουν βάλει εκεί δεν είναι σωστό σύμφωνα με τη θεωρία. ισχυρισμό ρωτάει αν ότι το ημίτονο στο τετράγωνο Χ είναι ίσο με ημίτονο του Χ τετράγωνο, το οποίο είναι λανθασμένο βέβαια, γιατί το ημίτονο στο τετράγωνο Χ είναι το γινόμενο ημίτονο Χ επί ημίτονο Χ, ένα τετράγωνο, αλλά το ημίτονο του Χ τετράγωνο, επειδή το τετράγωνο γραμμένο εδώ σημαίνει ότι είναι, αναφέρεται δηλαδή στο Χ, είναι στην ουσία ένα ημίτονο του Χ επί Χ. Φυσικά αυτά τα δύο δεν υπάρχει λόγος να είναι ίσα και επομένω και αυτός ο ισχυρισμό θα πρέπει να πούμε ότι είναι ψευδής. Τον 8ο λέει αν συμβαίνει το συνειμήτωνο του χ μειον πι δεύτερα συν το ημήτωνο του χ να κάνει 0 τότε ημήτωνο χ ίσον 0 έχουμε συνημήτωνο του χ μειον πι δεύτερα συν ημήτωνο χ ότι είναι 0. Αυτό όπως ξέρουμε σημαίνει Πρώτα πρώτα εδώ το χίμιον πι δεύτερα, χρησιμοποιώντας ότι το συνημίτονο του μείον θ είναι ίσο με συνημίτονο θ, σημαίνει δηλαδή ότι οι αντίθετες γωνίες έχουν το ίδιο συνημίτονο, θα μπορούσα λοιπόν αυτό το χίμιον πι δεύτερα να το γράψω συνημίτονο πι δεύτερα πλην χ και ημίτονο χ ίσον με μηδέν και τώρα εκεί μπροστά το συνημίτονο του πι δεύτερα μείον χ αλλάζει τριγωνομετρικό αριθμό Γίνεται ημίτωνο χ και η ημίτωνο χ ίσον 0, δηλαδή δύο φορές το ημίτωνο του χ ίσον 0 και διαιρώντας με το 2 βλέπουμε ότι πράγματι ισχύει, το ημίτωνο χ είναι ίσο με 0, είναι αληθής λοιπόν. Ο ισχυρισμός 8 είναι αληθής. Και τέλος, ένατος ισχυρισμός λέει ότι για κάθε χ που ανήκει στο R ισχύει αυτή η ισότητα συνημήτωνο του χ μείον π έκτα του π τρίτα συν χ είναι ίσο με 0. Εδώ λοιπόν πρέπει να προσέξουμε ότι αυτές οι γωνίες το, π, το χ μείον και το π τρίτα συν χ, δεν είναι άσχετες μεταξύ τους. Το άθροισμά τους βέβαια δεν δίνει τίποτα ενδιαφέρον αλλά η διαφορά τους το π τρίτα λοιπόν συν χ, αν του αφαιρέσουμε το χ μείον π έκτα ισούται με π δεύτερα. Έχουν διαφορά δηλαδή π δεύτερα. Πράγματι, αν βγάλουμε τις παρενθέσεις, το χ με το μείον χ θα φύγει, θα μείνει π τρίτα συν πι έκτα, που αν τα προσθέσουμε, στην ουσία είναι 60 μοίρες και 30 μοίρες, θα γίνει 90 μοίρες πι δεύτερα. Πράγμα που σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε, πηγαίνοντας στη δεύτερη παρένθεση στο άλλο μέλος, να πούμε ότι το πι τρίτα συν χ είναι ίσο με π δεύτερα συν το χ πλην πι έκτα. Και επειδή ακριβώς θέλουμε εδώ να σχηματιστεί το ημίτονο του πι τρίτα συν χ, από αυτή την ισότητα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ημίτονο του πι τρίτα συν χ είναι ίσο με ημίτονο του πι δεύτερα συν το χ πλιν πι έκτα. Όμως ξέρουμε ότι το ημίτονο του πι δεύτερα συν θ επειδή είναι πι δεύτερα εκεί μέσα αλλάζει ο τριγωνομετρικός αριθμός συνημήτωνο θ, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η ισότητα γράφεται η του π τρίτα συν χ είναι ίσο με συνημήτωνο του χ μείον π έκτα. Πράγμα που σημαίνει ότι η διαφορά τους, αν πάμε το ημίτονο δηλαδή στο δεύτερο μέλος, πράγματι θα αποδειχτεί 0. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η ισότητα είναι τελικά αληθής.